3 χιλιόμετρα από τη Λευκάδα, πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, η οποία αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό κέντρο του νησιού, αλλά και το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μοναστήρι. Είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι παράλληλα και η προστάτηδα και πολιούχος του νησιού. Ο χώρος αυτός είναι παλιός. Η ιστορία του φτάνει στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Μπορώ να πω και πριν από την χριστιανική μας πίστη, εδώ ήταν το κέντρο των Λευκαδίων. Ήταν ναός της θεάς Αρτέμιδος και μάζευε τους Λευκαδίτες, και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στη γειτονική μας Νικόπολη, είναι απέναντι ακριβώς από τη Λευκάδα, στη σημερινή Πρέβεζα, το 63 με 64 μετά Χριστόν, στέλνει τον Κύλα και τον Ηρωδίωνα, τους δύο μαθητάς του, οι οποίοι μαζεύουν τους κατοίκους εδώ του νησιού μας, στο χώρο αυτό, και λέγει η παράδοση ότι το άγαλμα εγκρεμνίστηκε καθώς ομιλούσε ο Απόστολος Ηρωδίων. Και όντως έτσι οι χριστιανοί, οι άνθρωποι έτσι θαύμασαν για την πίστη του Αγίου Αποστόλου και πίστεψαν στον Χριστό. Και έκτισαν τον πρώτο ευκτήριο οίκο, τον πρώτο μικρό ναό προς τιμήν της Παναγίας. Αυτό έγινε το 63-64 μετά Χριστόν. Αργότερα, το 325, μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μαζί με τον Επίσκοπο Λευκάδος Αγάθαρχο, που είχε λάβει μέρος στην Οικουμενική αυτή Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, έρχονται 5 πατέρες, οι οποίοι μονάζουν, 2 στον χώρο αυτό εδώ, και 3 σε ένα άλλο ησυχαστήριο των Αγίων Πατέρων στη Νικιάνα, στη σημερινή Νικιάνα, Νικιάνα από τη Νίκαια, πήρε την ονομασία. Και οι 3 πατέρες εκείνοι κατεβίωσαν στο ησυχαστήριο των Αγίων Πατέρων, όπως σήμερα υπάρχει, και σε ένα σπήλαιο. Και η τάφη των είναι η Αγία Τράπεζα, σήμερα από την Θεία Λειτουργία. Και οι άλλοι 2 έμειναν εδώ και αυτοί οργάνωσαν το μοναχισμό στη Λευκάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα παραγγέλνεται στην Κωνσταντινούπολη η εικόνα της Παναγίας. Ο Σεβάσμιος Ιερομόναχος και Αγιογράφος Κάλιστος, που ήταν ιερέας στην Αγία Σοφιά, ανέλαβε ύστερα από προσευχή και νηστεία να την φιλοτεχνήσει. Πριν ξεκινήσει όμως, βρήκε σχεδιασμένη την εικόνα από την ίδια την Παναγία και αυτός κατόπιν με χρώματα την τελείωσε. Από το θαύμα αυτό ονομάστηκε η εικόνα Φανερωμένη. Στη συνέχεια έχουμε τον 8ο αιώνα. Οι κάτοικοι εδώ παραγγέλουν στην πόλη, στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα 1000 χρόνια ζωής, παραγγέλουν μια εικόνα της Παναγίας για το χώρο αυτό εδώ. Ο αγιογράφος ονόματι Κάλιστος, ιερομόναχος της Αγίας Σοφίας, δεν γνώριζε ποια μορφή και ονομασία να δώσει στην εικόνα. Και το έθεσε θέμα προσευχής, νηστείας, προσευχόνταν, ώσπου είδε την Παναγία έτοιμη, φανερωμένη επάνω στο ξύλο, γι' αυτό και η εικόνα ονομάστηκε Φανερωμένη ή Πεφανερωμένη. Έτσι γράφεται και επάνω στην εικόνα. Και η εικόνα ετοιμάστηκε και ήρθε στη Λευκάδα την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα εκείνη, σύσσωμος ο λαός της Λευκάδος, κλήρος και λαός, υπεδέχθησαν την εικόνα στην παραλία και την εναπόθεσαν στον χώρο αυτό εδώ που υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα. Φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Σωτηρία στον πιστό μόνη πρόξενος και μέχρι.
Άγιος αιώνια κοίμητος, μη παρήδεις των ασθενών πόντα συμφωνάς, αλλά λύτρος αιώς συμπαθείς των περιστάσεων ημάς, τους πιστός δεωμένους σου, πράβεσον θεραπεία και λύτρωσε των κινδύνων, η προστατεύουσα η Θεομήτων του συμνούντασε. Εδώ ήμασταν στον ιδιαίτερο χώρο που στέκεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, της Φανερωμένης. Και όπως βλέπετε είναι ξεχωριστά από το Ιερό Βήμα, σε ένα ειδικό χώρο, στον θρόνο της Κυράς, όπως εδώ στο νησί μας το λέγουμε. Εικόνα είναι αντίγραφον της εικόνος εκείνης της πρώτης που μιλήσαμε, που έγινε στην πόλη στο Βυζάντιον τον 8ο αιώνα, διότι μεταξύ καταστράφηκε η Μονή από πυρκαγιά το 1886 και μαζί και η Ιερά Εικόνα το 1886. Και έτσι έγινε ένα άλλο αντίγραφο που είναι το 1887 στο Άγιον Όρος από έναν ιερομόναχο Βενιαμίν Κοντράκη, τον Αγιογράφο. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, ποικίλης οκλούμενη πειρασμής, προσέντας ελπίδας, επιρρήκομε του Θεού, η ναΐζον μητέρα, τη μέση Θείας ουρής επαντάλασσα. Υπεφανερωμένη, επειδή εφανερώθη η πρώτη εικόνα, όπως ξέρουμε, όπως είπαμε, ότι εφανερώθη στον Αγιογράφο η μορφή και η θέση με τους δύο αγγέλους δεξιά-αριστερά και τον Χριστό στην αγκαλιά. Μια έτσι πάρα πολύ ωραία εικόνα όπως βλέπετε, με πολύ έτσι γλυκύτητα, ομορφιά, έτσι δέος, κατάγνηση και ευλάβεια. Όταν βγαίνει στην πανηγυρή της, τα πάντα σιωπούν. Όλοι γονατίζουμε και προσπίπτουμε στα πόδια της και την παρακαλούμε να, σαν μεγάλη μας μάνα, να σκεπάζει τα παιδιά της. Επί τρεις ημέρες ολόκληρες, μέρα νύχτα, δεν σταματάει καθόλου το προσκύνημα, να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα, να πάρουν τη χάρη της, την ευλογία της Παναγίας μας. Έτσι. Είναι συγκινητικό το φαινόμενο. Έτσι, όλες τις ηλικίες, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, άλλοι ξυπόλοιτοι, γονατιστοί από το νησί της Λευκάδας, γονατιστοί έρχονται εδώ να πέσουν στα πόδια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασία σημών υπά των πιστών πέφυκα, θυσία κοιμή το προνοία δεινών απάλλαξον, το συνεχόντων ημάς, τον βασιλέα τεκούσα, είναι πολλές φορές, οι αμέτρητες φορές, έτσι που πέφτουμε στα πόδια και την παρακαλούμε για πολλά προβλήματα του κόσμου, κυρίως του κόσμου, αλλά και εδώ των πατέρων της Μονής, έχουμε και εμείς τους πειρασμούς μας καθημερινά, αλλά έχουμε λιμάνι από κούμπι και θα στο λέγω με κάθε εγγύηση, όταν έρχομαι και τους τα λέω, αμέσως επέρχεται ηρεμία και γαλήνη. Γιατί μια φορά, βεβαίως με παρακεντικό τρόπο, μια φορά και με λίγο πιο αυστηρό τρόπο, έτσι, τώρα πρέπει να κάνει υπακοή. Αντί να κάνουμε εμείς υπακοή στην Παναγία, κάνει. Ναι. Παρότι είμαστε ανάξιοι να διακονούμε το χώρο, παρότι μας φροντίζει όπως η μάνα φροντίζει τα παιδιά της. Ακόμη και τις λεπτομέρειες. Μας φροντίζει και τις λεπτομέρειες. Δεν μας αφήνει να μας στύψει τίποτα. Τα πάντα, σας λέω, τα πάντα τα φροντίζει. Ο κόσμος εδώ πολύ αγαπάει το μοναστήρι, αγαπάει τους πατέρες και φροντίζει έτσι να είναι εδώ. Βεβαίως τα φροντίζει η Υπεραγία Θεοτόκος. Ναι, πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Αυτά βλέπετε όλα είναι τα αναθήματα και άλλα πολλά τα οποία καθένα από αυτά μαρτυράει την πίεση των ανθρώπων, το θαύμα. Μέσα στην ιστορία να πούμε ότι πέρασε πολλές καταστροφές η Μονή. Λαοί, διάφοροι λαοί της Δύσης ήρθαν να κατακτήσουν τα νησιά μας. Οι Μονές έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ειδικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Η Μονή της Φανερωμένης και άλλες Μονές τα Επτάνιες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, διότι ήθελαν να επιβάλλουν μια πίστη μπερδεμένη και ο αγώνας ήταν μεγάλος. Προσπάθησαν να μας επηρεάσουν οι Δυτικοί, αλλά δεν τα κατάφεραν. Μόνο στην παράδοση, στη μουσική, στην αγιογραφία, κατά κάποιο τρόπο, αλλά στην πίστη μας. Και αυτό οφείλεται στα μοναστήρια, στους πατέρες που αγωνίστηκαν με πολύ έτσι, δύναμη να σταθούν έτσι, τα μοναστήρια. Ορθία και η πίστη μας, έτσι, αληθινή. Αποτέλεσμα να καταστραφούν βέβαια. Τα μοναστήρια να καούν πολλές φορές και να μην έχουμε τόσα μαρτύρια που να μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία της Μονής. Κάποια κοιμήλια τα έχουμε συλλέξει και μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία της Μονής. Σας έχουν τύχει άνθρωποι να έχουν έρθει να μιλήσουν για την Παναγία και για τα θαύματά της. Θυμάστε πάρα κάποια πολλά χαρακτηριστικά που σας έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό? Ο κόσμος έχει πολλά να αναφέρει, αγαπάει πολύ την Παναγία. Έχει πολύ εμπιστοσύνη στην Παναγία Θεοτόκο. Καταφεύγει με πολύ πίστη στην Παναγία μας. Έτσι, είναι η μεγάλη μας μάνα, είναι η προστασία του κόσμου, είναι η βασίλισσα των αγγέλων, η μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Όλα τα παράπονα, όλα τους πόθους, τα προβλήματα, εδώ τα αναποθέτει στην Παναγία. Αξιονεστήνος αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκο, την αήμα κάριστον και παναμόμητο και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα, να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ένα μικρό παιδάκι ήταν στην αρχή της διακονίας μου όταν ήρθε εδώ και καθώς έβγαινε η δεν μιλούσε και δεν ακούγε το παιδί αυτό. Και το είχε η μητέρα του στην αγκαλιά και καθώς έβγαινε η Παναγία στη Λιτανία εδώ πολύς ο κόσμος, το παιδί εκεί δεινά «Μαμά η Παναγία». Και αμέσως έτσι ελήθηκε η φωνή του και ομίλησε. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται, Χριστότητος αποστρέψαντος, δέσου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και εί και στους αιώνας, τον αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ. Και ευτυχώς που υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας τόσο έντονη και οι άνθρωποι όσο το καταλαβαίνουν να πιαστούν από το Θεό, η μεγάλη υπόθεση. Γιατί άμα πιαστούν από το Θεό και από την πίστη, δεν θα τους χρονίσει τίποτα.
Έρχονται κόσμος αρκετός εδώ και σας βλέπει, σας λέει τα προβλήματά τους. Πολύ κόσμος. Κάτω από το πετραχύλι σας καθημερινά. Ναι, ναι. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, έτσι, να αναπαύουμε τις ψυχές των ανθρώπων, να παρηγορούμε, να τους δίνουμε λίγη ελπίδα, την ελπίδα της χάρης του Θεού, που μας δίνει η πίστη στον Θεό. Είμαστε, Γέροντα, στο Αρχονταρίκι της Μονής. Στο Αρχονταρίκι της Μονής, στον χώρο υποδοχής των ανθρώπων. Εδώ και μετά την Θεία Λειτουργία και όσοι θα έρθουν, θα περάσουν, θα πάρουν ένα καφέ, ένα λουκούμι, θα ακούσουν δύο λόγια έτσι πανηγοριάς από τον ηγούμενο ή από τον Αρχοντάρι της Μονής και θα φύγουν οι άνθρωποι έτσι για το σπίτι τους. Το Πανηγύριο της Μονής γίνεται τρεις ημέρες. Είναι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί την ημέρα εκείνη κατέφθασε η Ιερά Εικόνα στη Λευκάδα. Και γίνεται ολονύχτιος αγρυπνία, όλη τη νύχτα, με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων από τη Λευκάδα, από την Δυτική Ελλάδα, Πτάνησα και την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, θα έρθουν την ημέρα εκείνη να προσκυνήσουν τη χάρη της και όπως λέγει ο Βαλαωρίτης, ο εθνικός μας ποιητής, στο ωραίο του τραγούδι, ποίημα για τη φανερωμένη, «Κυρά φανερωμένη μου, πανηγοριά του κόσμου, τάγιο σου χέρι δώσ' μου για να ανεβώ στο βράχο σου και ανεβαίνω με τα πόδια οι περισσότεροι, άλλοι γονατιστοί, ξυπόλυτοι». Το συγκινητικό είναι την ώρα που κατεβαίνει η εικόνα από το θρόνο της, την ώρα που βγαίνει έξω, οι ψυχές των ανθρώπων γονατίζουν, δακρύζουν, παρακαλούν την υπεραγία Θεοτόκο να σκεπάζει, να τους σκεπάζει όλους. Πολλά τα προβλήματα του κόσμου, πολλοί πειρασμοί και μόνο εκεί ο άνθρωπος βρίσκει πανηγοριά και μακάρι να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Υπομονή, η αρετή της υπομονής δεν υπάρχει σήμερα. Το παραμικρό οι άνθρωποι έτσι τσακώνονται. Το εγωιστικό φρόγημα μπαίνει παντού. Δεν υπάρχει αγάπη, γιατί όταν αγαπώ κάποιον, σκεπάζω, σιωπώ. Μου κάνει εντύπωση και κάθε φορά το λέγω στους ανθρώπους. Έτσι, τι έκανε ο Χριστός όταν γεννήθηκε. Έτσι νήπιο, ο Ηρώδης θέλει να το σκοτώσει. Και δεν αντιμετώπισε τον πειρασμό, έφυγε. Έφυγε εις Αίγυπτον.
Γιατί θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Θεός ήταν. Ήθελε να μας δείξει και εμάς τον τρόπο, ο τρόπος και ο τόπος πολλές φορές. Μαλώνουμε με τη γυναίκα μας, ας πούμε, με τα παιδιά μας. Να μαθαίνουμε να φεύγουμε και με τον τρόπο και με τον τόπο, και από τον τόπο, για λίγο, μέχρι να πέσουν, έτσι. Χτυπάμε εκεί, ο ένας, ο άλλος, ο Α, ο Β. Και καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχει ένταση. Ενώ αν μαθαίναμε να φεύγουμε, να σιωπούσαμε για λίγο, ήταν τα πράγματα πιο καλύτερα. Κύριε, φυλακή το στόμα μου και θύρων περιοχής περί τα χείλη μου. Πυκλίνη στην καρδία μου, οι λόγους πονηρίας σου προφάσισες και προφάσισες να αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεπτών αυτό. Είναι μια παρηγοριά τα μοναστήρια. Όλα τα μοναστήρια. Γιατί ο κόσμος όταν πάει στο μοναστήρι και μόνο που βλέπει το μοναχό, διδάσκεται πάρα πολλά, χωρίς να μιλάει. Γιατί ο μοναχός δείχνει τον ουρανό. Ο μοναχός άφησε τα πάντα. Άφησε τις χαρές και τις χάρες του κόσμου τούτου για την αγάπη του Θεού. Ο μοναχός δείχνει τον ουρανό. Είναι ο οδοδείκτης του ουρανού. Λοιπόν, η παρουσία των μοναχών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι μεγάλη ευλογία. Και μακάρι αυτά τα μοναστήρια, γι' αυτό έβαλαμε στόχο να τα σηκώσουμε, έτσι. Γιατί θα σηκώσουμε μαζί και την Ελλάδα, την πίστη μας που έχει σήμερα μια πίστη, έχουμε μια πίστη έτσι φανιακή, έτσι. Τα μοναστήρια ζουν εκεί την αλήθεια, δουλεύουν εκεί μέσα στο μοναστήρι. Κύριε Λέσιο, ευλόγησε. Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών, το πρισβήσει, τον αφάμου και τον αμού, ο Λουγίος, ο Λουγίος, να γίνει δόξα με το πρόβλημα.